εσύ που μαγειρεύεις κιόλας. Ναι. Αυτό είναι μια ολοκληρωμένη ιδέα. Δηλαδή αυτό θα το έβγαζες σε έναν από τους πελάτες σου. Σεφ, για να είμαι ειλικρινής. Βεβαίως. Εγώ όταν παρακολουθώ κάποια βίντεο από κάποια εστιατόρια του εξωτερικού, ναι, βλέπω κάποια πιάτα που είτε είναι με ψάρι είτε με κρέας που είναι πάρα πολύ απλά. Και δεν θεώρησα ότι θα είναι κακό ή θα μου χρεωθώ σαν ένα πιάτο το οποίο υστερεί. Εγώ κάτι άλλο ρώτησα. Ναι, ότι από αυτά που παρακολουθώ και εγώ, γιατί σας εξήγησα ότι είμαι ξενοδοχειακή μαγείρισα. Βεβαίως. Οι ποσότητες που κάνω, δηλαδή για να κάνω αυτή τη σάλτσα τώρα, εγώ κάνω σάλτσα για 700 άτομα. Μάλιστα. Εδώ, εγώ έπρεπε τώρα την ποσότητα αυτή που ξέρω εγώ να τη διαιρέσω για ένα πιάτο. Για 700. Ναι. Ναι, αλλά εμένα η ερώτησή μου παραμένει. Ναι, μα σας εξηγώ. Λέω, ναι, αυτό είναι ένα πιάτο όπου θα το σκεφτώσουν, θα το σχεδίαζες και θα το έβγαζες να το δοκιμάσει ο κόσμος, ή θα, ναι, είχε θα εδώ έβγαζα και 10 χάρικο, ή θα είχε λίγο σωτέ σπανάκι μαζί με μανιταράκια. Ίσως κάτι ακόμη θα χρειαζόταν, ναι. Θα δεχτώ τις παρατηρήσεις, δεν φέρνω αντίρρηση. Σκέφτηκα να βάλω και κάποια επιπλέον στο πιάτο, απλά φοβήθηκα μην γίνω υπερβολική. Όχι ότι δεν είχα χρόνο, φυσικά και θα τα προλάβαινα. Όταν θέλω, προλαβαίνω πολλά. Ρένα, εσύ είσαι ευχαριστημένη? Όχι. Απλά εγώ αυτό που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή είναι αυτό, γιατί για μένα είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που κάνω. Δεν γνωρίζω από αυτή τη μαγειρική. Ναι. Δεν γνωρίζω τις τεχνικές αυτής της μαγειρικής και γι' αυτό ήρθα εδώ, για να μάθω τις τεχνικές. Προσπαθώ. Είδα ότι το πιάτο μου δεν είναι δημιουργικό, αλλά έβαλα τα δυνατά μου να μπορέσω να συνδέσω ένα πιάτο σιγά-σιγά. Mm-hmm. Αυτό. Πάντως, δεν είπαμε να κάνουμε κάποια σφαιροποίηση από τρίχρωμα καρότα. Και η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Ρωτώ αν θα είχαμε 5 μπλανσαρισμένα φασολάκια με βουτυράκι, ναι, να συμπληρώσουμε Συμφωνή την ιδέα. Πάντως, ήταν διάλα η ευκαιρία. Έχω τα δύο υλικά. Λωτό, θα κάνεις αυτό. Νιώθω ότι κάνεις και να κάνεις ένα stir fry. Και να το κάνεις λίγο πιο δημιουργικό. Ναι. Πάμε. Θα έπρεπε να χαλαρώσω περισσότερο, πρέπει να χαλαρώσω περισσότερο, γιατί έχω πάρα πολλές ιδέες στο κεφάλι μου, απλά δεν μπορώ να τις εκφράσω ακόμα, θέλω λίγο το χρόνο μου, έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπος. Πιστεύω ότι θα τα πάω καλά, γιατί είμαι ανταγωνιστική. Γεωργία, ο πουρές έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι αρκετά έτσι νόστιμος, το γλάσο βοηθάει στο κρέας. Βέβαια, από την άλλη, το κρέας ήθελε λίγο περισσότερο προσοχή στο ψήσιμό του. Δεν έχει το απόλυτο ψήσιμο, έχει στεγνώσει αρκετά μέσα. Εγώ επηρεάστηκα, γιατί ρώτησα όταν πριν να ξεκινήσει η μαγειρική, πήρα τη γνώμη των παιδιών εφόσον επιτρέπεται και μου είπαν 70 βαθμούς. Ενώ εγώ ήθελα να το βγάλω στους 67. Ρένα, το δυνατό στοιχείο σίγουρα είναι το ψήσιμο στο κρέας. Η σάλτσα έχει βοηθήσει. Το αδύναμο στοιχείο είναι ο πουρές που έχει βάλει στο πλάι. Γενικά, όταν χτυπάμε κάτι πάρα πολύ έντονα, αυτό ξεκινάει και βγάζει το άμυλο. Και μετά δεν γίνεται πολύ ευχάριστη η υφή του. Τώρα, στο θέμα της δημιουργικότητας, δεν έχουμε δημιουργικότητα σε κανένα από τα δύο πιάτα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Εντάξει, της Ρένας με τη σάλτσα και τη διαχείριση του λωτού έχει ένα στίγμα δημιουργικότητας. Ναι. Είναι οριακό για εμένα τουλάχιστον. Οπότε. Ο πόντος πάει στη Ρένα. 4-2. Αν εγώ το ψήσιμό μου δεν είχε ξεφύγει λίγο, θα έπαιρνα εγώ τον πόντο. Γιατί ούτε η Ρένα είχε λαχανικά, εγώ είχα βάλει και στο ψαρονέφρι και στο σουσάμι. Η Ρένα δεν είχε βάλει κάτι. Μπράβο. Οι κουβέντες που κάναμε με τη Ρένα φάνηκε ότι της ανεβάσανε το ηθικό και πίστεψε περισσότερο στον εαυτό της. Αυτό τη βοήθησε και εκείνη αλλά και εμάς. Έλα, πάμε μια για τη Ρένα. Γιατί θα κλάψουμε. Μπράβο, Ρένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήρα τον πόντο για την ομάδα μου και θέλω και άλλες φορές να πάρω πόντο για την ομάδα μου. Θα βάλω τα δυνατά μου. Εκπλάγηκα.